Είμαστε σήμερα στο Χαλάνδρι. Ολοκληρώσαμε μια μεγάλη περιοδία στο εμπορικό κέντρο της πόλης και στην πλατεία του Χαλανδρίου. Εδώ στο βόρειο τομέα βρίσκεται σε εξέλιξη ένα μεγάλο επιχειρηματικό σχέδιο, project όπως το λένε, επιχειρηματικό project, το οποίο φυσικά δεν αφορά τις ανάγκες των πολλών, αλλά τα κέρδη λίγων. Η μετεγκατάσταση του καζίνο από την Πάρνηθα στο Χαλάνδρι είναι μια εξέλιξη, γι' αυτό μιλάμε, είναι μια εξέλιξη που θα φέρει όλα τα συνακόλουθα που αφορούν το καζίνο στο κέντρο της πόλης. Είναι μια μετεγκατάσταση μέσα στον οικιστικό ιστό, μέσα σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή, που εκτός των άλλων προβλημάτων που θα δημιουργήσει, σε ευθεία απόσταση είναι 800 μέτρα το μέρος από την πλατεία του Χαλανδρίου, εκτός των άλλων θα στερήσει από το Χαλάνδρι αλλά και από το βόρειο τομέα μια έκταση 55 στρεμμάτων, το κτήμα Δηλαβέρη, το οποίο θα μπορούσε να μετατραπεί πραγματικά σε μια ανάσα πρασίνου, πολιτισμού, αναψυχής για όλους τους κατοίκους μιας τέτοιας πυκνοκατοικημένης περιοχής και των οικογενειών τους, χωρίς φυσικά να βάζουν το χέρι στην τσέπη. Παραδίπλα, φανταστείτε, είναι το δάσος Συγκρού, το οποίο το επίσης το μετονόμασαν σε κτήμα Συγκρού, ακριβώς για να μπορούν να έρθουν εις ΔΙΤ, οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και να εμπορευματοποιήσουν την πρόσβαση αλλά και τη λειτουργία. Αντίστοιχη εξέλιξη έχουμε στο κτήμα Καρέλα, αντίστοιχη εξέλιξη έχουμε στη Ρεματιά Χαλανδρίου και Πεντέλης, αντίστοιχη εξέλιξη έχουμε στις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι μιλάμε για τις τελευταίες εναπομείνωσες αστικές και περιαστικές δασικές εκτάσεις, οι οποίες πρέπει να συντηρηθούν, πρέπει να φτιαχτούν και να αποδοθούν στο λαό και όχι να δοθούν στα επιχειρηματικά συμφέροντα. Η Λαϊκή Συσπήρωση στην Περιφέρεια Αττικής όλα αυτά τα χρόνια αντιμετώπισε, πάλεψε το ρυθμιστικό σχέδιο για την Αττική, το οποίο με πίστη υπηρέτησαν όλες οι περιφερειακές αρχές ανεξαρτήτου χρώματος προέλευσης. Είτε ήταν η πρώτη περιφερειακή αρχή με την παράταξη του ΠΑΣΟΚ, μετέπειτα του ΣΥΡΙΖΑ, σήμερα της Νέας Δημοκρατίας. Με συνέπεια υπηρέτησαν ακριβώς αυτά τα επιχειρηματικά σχέδια και την παράδοση αυτών των τελευταίων χώρων στο κεφάλαιο για να κάνει δουλειές. Πολύ περισσότερο όμως δεν μείναμε στις θέσεις και στις προτάσεις που καταθέσαμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο για την αξιοποίηση αυτών των χώρων, αλλά βρεθήκαμε στους αγώνες μαζί με τους κατοίκους, όπως με τους κατοίκους του Χαλανδρίου, για να μην έρθει στο καζίνο, το καζίνο στο κτήμα Δηλαβέρη, αλλά για να αποδοθεί στο λαό του Χαλανδρίου και ολόκληρης της Αττικής. Αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε και την επόμενη μέρα ο λαός της Αττικής έχει επιλογή. Η επιλογή του είναι η Λαϊκή Συσπήρωση που θα βρεθεί στον αγώνα μαζί με το λαό, όπως λέει και το σύνθημά μας, για τις ανάγκες των πολλών και όχι για τα κέρδη των λίγων.